Βρισκόμαστε στο πνευματικό κέντρο Αράχου, όπου είχαμε μια έκτακτη συνέλευση της διοίκησης της ομάδας Ποδιακής Νεολαίας Αράχου όσο αφορά τη νέα σεζόν, αφού η ομάδα ήδη κέρδισε την άνοδό της στην Α1 κατηγορία. Και από ό,τι φαίνεται και καταλάβαμε, έγινε τον κόλπο γκρόσο για την ομάδα με το κλείσιμο του έναν από των κορυφαίων προπονητών της περιοχής, του Σάκη του Πακούρα. Δίπλα μου έχω το μέλος της διοίκησης της ομάδας του Αράχου, τον Παναγιωτίδη, τον Αβραάμ, ο οποίος θα μου πει τις πρώτες του εντυπώσεις για το νέο deal που έγινε. Καταρχάς πρέπει να πω ότι είμαστε ευτυχισμένοι που έχουμε το Σάκη το Παγούρα μαζί μας σαν νέο προπονητή για την καινούργια σεζόν. Είναι όντως πολύ αξιόλογος στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, το ξέρουμε όλοι, το έχει αποδείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς σαν διοίκηση θα είμαστε κοντά του και πάλι καλός ή κακός έχουμε βάλει τους στόχους πολύ ψηλά. Βλέποντας το πρώτο βήμα και πολύ καλά από ό,τι καταλαβαίνω κάνατε, το καράβι χρειάζεται καπετάνιο πρώτα και πιστεύω ότι κλείσατε έναν από τους καλύτερους. Πού το πάει ο Άραχος του χρόνου? Κοιτάξτε λίγο, βήμα-βήμα μαζί με τέτοιο καπετάνιο νομίζω ότι μπορούμε να το περάσουμε και από τρικυμίες και από θάλασσες και από ωκεανούς. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε και τη δυναμική των άλλων των ομάδων. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Νομίζω ότι είμαστε μία γροθιά η ομάδα. Μαζί σε αυτή τη γροθιά είναι τώρα αυτός ο εξαιρετικός προπονητής. Πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά. Φαντάζομαι στόχος ο πρωταθλητισμός, κάθε χρόνο και κατηγορία. Κάθε χρόνο και κατηγορία. Καλομάθαμε, πρέπει να πω την αλήθεια. Θα προσπαθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή ξεκούραση τώρα για εσάς. Μάλλον έπονται και παίχτες από τώρα και στο εξής. Έτσι δεν είναι? Από εδώ και πέρα ξεκινάει περισσότερο δουλειά και όχι ξεκούραση. Ακριβώς, οργάνωση και καλή επιτυχία για την νέα σεζόν. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε την παρουσίαση του νέου προπονητή του Αράχου. Βρισκόμαστε στο πνευματικό κέντρο του Αράχου, του συμπαθητικού αυτού χωριού με τη μεγάλη ομάδα, που πάει να γίνει ακόμη μεγαλύτερη. Και για ποιο λόγο? Διότι κλείνει, κατά πάσα πιθανότητα, θα μας πει και ο ίδιος, συμφωνία με έναν εκ των κορυφαίων προπονητών της περιοχής, καταξιωμένος σε όνομα αλλά και σε δυναμική προπονήσεων, τον κύριο Σάκη Παγκούρα. Coach, το deal επετεύχθη? Εντάξει, ναι, υπήρχε η συμφωνία με τα άτομα εδώ του χωριού και της ομάδας. Νομίζω ότι δεν χρειάστηκε πάρα πολύ για να συμφωνήσουμε. Από τη στιγμή και από το αίσθηκτό μου και από τη στιγμή που πιστεύω εγώ είμαι κοινής αποδοχής για το συμβούλιο της ομάδος, νομίζω ότι δεν χρειάστηκε και πάρα πολύ ώρα για να τα βρούμε. Διακρίναμε από την όλη συζήτηση εδώ πέρα με τα μέλη της διοίκησης μια πειθαρχία από πλευρά σας, μια οργάνωση και κάποια στάνταρ τα οποία είναι πάντα γραμμή της δουλειάς σας. Για να πετύχει σε αυτή την κατηγορία νομίζω ότι θέλει μεθοδικότητα, εργατικότητα και πάνω απ' όλα προσήλωση σε αυτό που κάνεις. Πρέπει να σέβονται όλη την διοίκηση, τον προπονητή και ο προπονητής με τη σειρά του τους ποδοσφαιριστές και τη διοίκηση για να υπάρχει μια χημεία. Να ρωτήσω από τώρα για στόχους για τη νέα σεζόν? Όχι, φυσικά. Στο περίπου? Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε για στόχους τώρα. Απλά θα κάνουμε μια ομάδα που πρέπει να κερδίζει όλα τα παιχνίδια για να πετύχει νωρίς τη σωτηρία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορείς να μιλήσεις και να προκαθορίσεις κάτι, γιατί δεν ξέρεις του χρόνου τι θα αντιμετωπίσεις από τις ομάδες που θα είναι στον όμιλο. Πολύ σωστά. Τώρα, εσείς την ξέρετε την ομάδα που αναλαμβάνετε, γιατί είσαστε στην ίδια κατηγορία τη ζώνη που πέρασε, την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Πού πιστεύετε ότι χρειάζεται ενίσχυση ή μια γενική ενίσχυση παιχτών θα ήταν ότι καλύτερο? Η περσινή χρονιά με τη φετινή δεν θα έχει καμία σχέση. Πέρσι η ομάδα κέρδισε την κατηγορία από την εμπειρία της και από τον κόσμο που ακολουθούσε και ήταν κοντά στην ομάδα. Φέτος το ποδόσφαιρο θα είναι τελείως διαφορετικό, πιο ταχυδυναμικό και πιστεύω ότι φέτος θα πάμε καλά μόνο αν έχουμε παρουσία στο γήπεδο, στην προπόνηση και μέσα από τη δουλειά θα έρθουν και όλα τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Γιατί αναλαμβάνετε ένα δύσκολο έργο ως νεοφώτιση στην επόμενη κατηγορία. Οι ομάδες είναι πιο, τα γήπεδα είναι καλύτερα ποιοτικά, οι ομάδες πολύ πιο δύσκολες. Ευχαριστώ καταρχάς για τις ευχές σας, αλλά το τι θα είναι τα γήπεδα και για τις ομάδες δεν μας απασχολεί καθόλου, γιατί και εμείς σαν ομάδα και θα ενισχυθούμε, αλλά έχουμε και την εμπειρία και τη δυναμική να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την κατηγορία. Καλή δύναμη, κουράγιο, ηθικό και καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ.